Βρισκόμαστε στο 4ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου εδώ στην Αττική, που είναι η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Νικοφίλη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα και στο στούντιο. Να είστε και καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, σχολικός αθλητισμός, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και για τα παιδιά, αλλά από ό,τι είπατε και εσείς, και για τους στόχους του Υπουργείου Παιδείας. Είναι σημαντικό θέμα ο σχολικός αθλητισμός και πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες από φέτος για να είναι ακόμα πιο ουσιαστική αυτή η δραστηριότητα στα σχολεία. Να μην είναι ένα απλό μάθημα, αλλά είναι μια δραστηριότητα η οποία θα βάλει τα παιδιά σε έναν νέο τρόπο ζωής, σε μια άσκηση διαβίου. Έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες όπως είναι τα προγράμματα για την κολύμβηση από την Τρίτη Δημοτικού. Ξέρετε ότι η χώρα μας είναι μια χώρα με πολλές θάλασσες, αλλά δυστυχώς τα παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι, δεν γνωρίζουν καλό κολύμπι. Γι' αυτό ξεκινά το σχολείο να αντιμετωπίσει αυτή την ανάγκη. Είναι λίγες οι ώρες όμως. Από φέτος. Λίγες οι ώρες που κάνουν τα παιδιά αθλητισμό. Κοιτάξτε, είναι οι ώρες που επιτρέπονται από το πρόγραμμα. Δεν είναι το πρόγραμμα 60 ώρες. Είναι αυτό που είναι. Βεβαίως δεν είναι μόνο ότι έχουμε αυξήσει σε όλες οι τάξεις του δημοτικού. Έχουμε επεκτείνει την διδασκαλία της γυμναστικής. Είναι και κάτι περισσότερο, ότι προσπαθούμε να ενισχύσουμε τις δραστηριότητες του σχολικού αθλητισμού. Από φέτος θα έχουμε και αγώνες που θα αφορούν διάφορα αθλήματα. Όπως επίσης προσπαθούμε να δώσουμε ένα μήνυμα στα παιδιά ότι το βασικό με τον αθλητισμό είναι ο αγώνας, είναι όμως και η συναδέλφωση, είναι και η παρέα, είναι και η υγιεινή ζωή. Γι' αυτό θα έχουμε και ιδιαίτερες δραστηριότητες σε αυτό που ονομάζουμε μαθήματα υγείας, αγωγή υγείας των παιδιών, τα οποία αντιμετωπίζονται και μέσω του σχολικού αθλητισμού, αλλά και γενικότερα με ζητήματα που αφορούν τους εθισμούς από διάφορα είδη, με ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων αγωγής υγείας. Για να ρωτήσω εγώ, σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο προσωπικού, πού βρισκόμαστε? Σε σχέση με τους γυμναστές, πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός γυμναστών. Θα έλεγα σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε και πλεονάσματα γυμναστών που τα αξιοποιούμε. Βεβαίως, επειδή δεν υπάρχει ισοκατανομή του διδακτικού προσωπικού, προσλαμβάνουμε κάθε χρόνο και αναπληρωτές γυμναστές, και φέτος θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί δίνουμε προτεραιότητα στην άθληση, δίνουμε προτεραιότητα στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Για μας και η σημερινή μέρα δεν είναι όπως όλες οι άλλες επέτειοι ή απλώς μέρες για να συζητούμε, είναι κάτι περισσότερο, είναι η υπενθύμηση μιας καλής καθημερινότητας. Να σας, κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία που σας έχουμε στο να πάω και στο μισό λεπτό, δώσαμε την ευκαιρία που σας έχουμε κοντά μας, επειδή είχαμε και την ανακοίνωση η οποία είδαμε από το ΟΡΕΟΚΑΣΤΡΟ. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί όλους τους γονείς του συγκεκριμένου σχολείου. Τα παιδιά των προσφύγων τελικά θα μεταβούν στις σχολικές αίθουσες τις συγκεκριμένες τις απογευματινές ώρες για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα τα οποία εσείς έχετε προγραμματίσει? Δεν γνωρίζω το πρόγραμμα το τοπικό που υπάρχει. Η τοπική διεύθυνση εκπαίδευση το καθορίζει. Πάντως ως κανόνας, και αν είναι και το ΡΕΟΚΑΣΤΡΟ σε αυτόν τον κανόνα θα εφαρμοστεί. Δεν συζητεί η πολιτεία ζητήματα δικαιωμάτων, δεν τα θέτει υπό την κρίση κανενός. Θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα να πάνε από τις 2 και μετά στα σχολεία και να κάνουν τα μαθήματά τους, έως ότου μετά από αρκετούς μήνες ενταχθούν κανονικά στις τάξεις. Ηλία, και μια τελευταία ερώτηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω έτσι. Παρακαλώ. Σας ακούει, μάλλον. Κύριε Φίλη, θέλω να ρωτήσω και για το μάθημα των θρησκευτικών, μια και σας έχουμε εδώ. Θα γίνει φέτος όπως έχετε πει εσείς, ή θα αλλάζει κάτι στις αποφάσεις σας από τότε αυτή που δημιουργήθηκε αυτό το θέμα? Έχει εξαντληθεί αυτή η συζήτηση, κυρία Κατσίμη. Κυρία Κατσίμη, έχει εξαντληθεί αυτή η συζήτηση. Είναι σαφής η δήλωση και στη Βουλή. Το μάθημα
την ευθύνη του μαθήματος να διδάσκεται την έχει, όπως ξέρετε, το ΙΕΠ και το Υπουργείο Παιδείας. Συζητούμε έως από εκεί πέρα για τη βελτίωσή του στο τέλος της χρονιάς. Τα νέα προγράμματα εφαρμόζονται. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Νέλια, σε ακούμε. Πάμε τώρα και στο θέμα για το οποίο κάνουμε τη σύνδεση. Να πάμε... Ναι, εντάχει να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλεξίου Κώστα. Είναι ο Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σε όλους. Είναι μόνο αθλητικές οι δραστηριότητες, είναι και πολιτιστικές ένα μεγάλο φάσμα, θα λέγαμε. Ο στόχος της σημερινής ημέρας είναι να προτρέψουν τα παιδιά να αυξήσουν τη φυσική δραστηριότητα και ταυτόχρονα να ενημερωθούν για τα ωφέλη της άσκησης. Αυτό είναι το βασικό νόημα της σημερινής ημέρας. Εδώ που βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο σχολείο έχει και αθλητικές δραστηριότητες αλλά και πολιτιστικές. Ας πούμε, μας έλεγε ο διευθυντής λίγο πριν ότι τους δείχνουν ένα ντοκιμαντέρ για το 1936 στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Βεβαίως, ο αθλητισμός είναι μέρος του πολιτισμού, είναι κομμάτι του πολιτισμού. Οι πολιτιστικές δραστηριότητες συνοδεύουν υποχρεωτικά και τις αθλητικές. Συνδέονται πάρα πολύ στενά. Υπάρχουν πληθώρα εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα που σχετίζονται με τον αθλητισμό σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά είναι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ σε σχέση με την ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Αλεξίου. Να πάμε και στο διευθυντή του σχολείου, να του δώσουμε και αυτόν τον λόγο, γιατί έχει ενδιαφέρον. Τα παιδιά πώς το αντιμετωπίζουν, κύριε διευθυντά? Τα παιδιά με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τους αρέσει ο αθλητισμός, ασχολούνται. Και ειδικά όταν ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα του μαθήματος, περνάνε και ευχάριστα. Ζητάνε περισσότερες ώρες. Μία διευκρίνηση, είναι το τέταρτο γυμνάσιο Ηρακλείου και όχι το Λύκειο. Καλά κάνετε και το σημειώνετε. Ζητάνε περισσότερα, ζητάνε περισσότερη έτσι άθληση, τέτοιες δραστηριότητες. Άθληση, περιπάτους, εκδρομές. Να ξεφύγουμε από την καθημερινή. Αν καταφέρουμε να συνδυάσουμε και τη διαπαιδαγώγηση με αυτές τις δραστηριότητες, θα είναι ευχής έργων. Νομίζω σήμερα αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε, συνδυάζοντας αθλητισμό και πολιτισμό ταυτόχρονα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στον διευθυντή και το διδακτικό προσωπικό για την ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Και εμείς. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους.